και το ηλιοβασίλεμα από την καλδέρα της Σαντορίνης αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια η Σαντορίνη αποτελεί το νούμερο ένα προορισμό και για μια άλλη κατηγορία τουριστών, τους μελόνυμφους. Εκατοντάδες ξένοι επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα για να παντρευτούν σε αυτήν ακριβώς την ταράτσα με το ιδυλιακό τοπίο. Υπολογίζεται ότι μόνο στη Σαντορίνη γίνονται 300 γάμοι το χρόνο. Η πλειοψηφία είναι Άγγλοι, Αμερικανοί και Καναδοί. Όμως τα τελευταία χρόνια το νησί επιλέγουν για τον ίδιο λόγο και γκρουπ Κινέζων αλλά και ζευγάρια Ινδών. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη παντρευτεί στη χώρα τους. Έρχονται όμως στη Σαντορίνη για να βγάλουν φωτογραφίες στην καλδέρα. Ωστόσο, οι περισσότεροι γάμοι είναι πολιτικοί. Με ένα ποσό που κυμαίνεται από 1.000 έως 2.000 ευρώ, μπορεί ένα ζευγάρι από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη να παντρευτεί στη Σαντορίνη. Ο υπεύθυνος του πρακτορείου θα τους βοηθήσει με τα χαρτιά και τη γραφειοκρατία. Και φυσικά, όσο περισσότερα χρήματα δώσει κανείς, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ανέσεις που θα απολαύσει. Πάντως, δεδομένα πρέπει να θεωρούνται τα χαμόγελα, τη σαμπάνια και οι φωτογραφίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο των Κυκλάδων. Λοιπόν, η κυρία Λίλα Κωνσταντινίδου είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο κύριος Γιάννης Ευαγγέλου. Η κυρία Κωνσταντινίδου είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου Σαντορίνη που κάνει τέτοιους γάμους. Δηλαδή, παντρεύει αλλοδαπούς. Ναι. Ξεκίνησαν μάλλον για φέτος. Βέβαια. Κάνετε κάθε μέρα γάμους. Η Σαντορίνη κάνει κάθε μέρα γάμους, ναι. Η Σαντορίνη κάνει κάθε μέρα έναν ή δύο γάμους από το εξωτερικό. Ναι, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί από και παραπάνω. Από πού? Από τους δικούς μας, ας πούμε, πελάτες. Βλέπουμε ότι είναι οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, ας πούμε, 40-40% και οι υπόλοιποι είναι Βόρεια Ευρώπη, Ανατολή. Ιαπωνία, Κινέζοι. Πόσο τις εκατό δηλαδή, οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες? Αυτοί που δεν είναι και κανονικοί γάμοι εδώ που τα λέμε. Γιατί δεν είναι κανονικοί γάμοι? Είναι γάμοι fake. Για φωτογραφία. Α, για φωτογραφία. Είναι fake, έτσι. Οι άλλοι είναι κανονικοί, έτσι. Σχεδόν όλοι, όχι όλοι. Ναι. Σχεδόν. Όχι όλοι. Ο λόγος που δεν κάνουν κανονικούς γάμους είναι τα χαρτιά που καμιά φορά έχουν δυσκολίες. Ή το αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Ναι. Δεν, τώρα κύριε Κωνσταντινίδη, με το χέρι στην καρδιά. Επειδή κάνετε. Πόσους γάμους έχετε κάνει? Έχετε κάνει. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Δηλαδή, πόσους έχετε κάνει? Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Οι γάμοι που κάνουμε εμείς, η Λιότοπος εταιρεία, αφορούν όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, είτε Έλληνες είτε ζευγάρια του εξωτερικού, τους οργανώνουμε πια γάμους σε όλη την Ελλάδα. Όπου μας ζητήσουν, τους φροντίζουμε. Ωραία. Τώρα ένα ζευγάρι που νομίμως θέλει να παντρευτεί. Ομοφιλόφιλοι είναι. Ομοφιλόφιλοι. Ναι. Θα πούμε όχι, γιατί να πούμε όχι? Να μην έχουν. Έλληνες δεν σας έχουν ζητήσει. Να μην έχουν οργανωμένο γάμο. Έλληνες δεν σας έχουν ζητήσει ομοφιλόφιλοι. Έλληνες ομοφιλόφιλοι, όχι ακόμα. Αλλά ξένοι. Ξένοι, ναι, βέβαια. Και τι τους είπατε, ναι, παιδιά, εντάξει κτλ. Ότι δεν υπάρχει ακόμα νόμιμο πλαίσιο. Αν θέλετε να κάνουμε από τους άλλους γάμους τους. Τους fake. Δεν τους λέμε fake, τους λέμε. Τους γιαλαντζί, λες. Blessing. Πώς λέτε? Non-legal blessing. Όμως. Έχουν έρθει τίποτα και. Ξέρετε κάτι, αυτό υπάρχει στο εξωτερικό. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, το ότι πας σε ένα δημαρχείο και είναι τα πράγματα κάπως ψυχρά, σου λείπει μια τελετή, ένα πάρτι. Και κάνεις ό,τι κάνεις στο δημαρχείο που είναι η πλευρά, η τυπική που υπογράφεις. Και απλώς λέγονται κάτι λόγια εξαιρετικά τυπικά. Και μετά διαλέγεις ένα τόπο, που συνήθως είναι ο τόπος που θα πας για γαμήλιο ταξίδι. Και μπορεί να είστε οι δυο σας ή να καλέσετε και τους αυτούς που τους ενδιαφέρουν. Εσείς αυτοί που πάνε στα δημαρχεία δεν θέλουν τα νηφικά, δεν θέλουν όλη αυτή την τελετή με την εκκλησία, τα έξοδα, πολλά πράγματα. Θέλουνε, δεν θέλουνε, δεν είναι η τελετή πάντα τόσο ελκυστική, ας το πούμε. Δεν είναι μια τελετή η οποία. Την οποία ονειρεύεται κάποια γυναίκα. Ναι, σωστό. Για να κάνει. Από μικρό κορίτσι. Ναι, οπότε μετά διαλέγουν ένα μέρος και κάνουν την τελετή χωρίς όμως τις
πάντα να έχει και την νόμιμη πλευρά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πάντα θα πάει. Συγγνώμη, βλέπω πίσω. Βλέπω πίσω, πίσω από εσένα, βλέπω ένα ζευγάρι πάνω στα γαϊδουράκια και πηγαίνουν και μπροστά τροβαδούρο και τα λοιπά. Εδώ είναι Σαντορίνη. Ναι, Σαντορίνη, ναι. Φαν Σαντορίνη. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπω ότι προωθείτε και την local κουλτούρα, α πούμε. Έτσι. Βέβαια, έχουμε μία λίστα και λέμε θέλετε γαϊδουράκια, θέλετε μουσικούς, θέλετε. Τα γαϊδουράκια ποιοι τα προτιμούν, οι Ιαπωνέζοι περισσότερο? Όχι, όλοι. Καβαλώδη, όσοι δεν φοβούνται, γιατί δεν είναι γαϊδουράκια, είναι μουλάρια. Είναι ψηλά. Ναι, σωστό. Και ανεβαίνουμε τον ηφικό, έτσι. Ναι, βέβαια. Να το. Ανεβαίνουμε τον ηφικό. Να πω κάτι επίσης ακόμα. Έναν ακραίο γάμο, μπορείς να μου πεις, που έχει γίνει σε εσάς, που έχετε κάνει εσείς. Έχει ένα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση, ας πούμε. Ήταν ένας γάμος. Εμένα με εντυπωσιάζουν και παράξενα πράγματα τώρα. Ναι, βέβαια, δεν έχετε τόσα δει. Ήταν ότι δεν το ήξερε η νύφη μέχρι δύο ώρες πριν παντρευτεί. Τρεις. Ναι. Ναι. Μ' είχε. Είχα ένα email. Καταρχάς, η γάμη του εξωτερικού γίνονται όλοι μέσω του διαδικτύου. Ναι. Όλη η οργάνωση γίνεται μέσω του ίντερνετ. Και τότε άρχισε να αυξάνεται όλη η ιστορία. Ήμουν εκεί την επόμενη μέρα, θυμάμαι. Ναι. Α, ήρθαν διακοπές κάτω και όλος είχε προετοιμάσει τα πάντα. Είχε προετοιμάσει τα πάντα και είχε έρθει ο κύριος Ευαγγέλου την επόμενη μέρα. Είχαν ξανάρθει η Ελλάδα, ήταν Καναδί. Και του είχε πει παλιά η νύφη ότι. Κοπέλα. Η κοπέλα ότι αν ποτέ παντρευτούμε, γιατί συζούσαν χρόνια, θα ήθελα εδώ στα ελληνικά νησιά. Είχαν νοικιάσει ένα εστιοπλοϊκό και είχαν πάρει μαζί και το ζευγάρι που θα ήταν η κουμπάρη. Από το Φεβρουάριο λοιπόν περίπου μου είχε έρθει ένα email, εξαιρετικά τέλειο θα έλεγα, όλες οι λεπτομέρειες και αν μπορώ να βοηθήσω στο μυστικό. Ο γαμπρός με τη μαμά της νύφης, η οποία δεν μίλησε τελικά. Την πεθερά. Την πεθερά. Κανονίσανε να βγουν τα πιστοποιητικά γέννησης, οτιδήποτε χρειαζόταν, ελευθερογαμίας. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και ποιο λουλούδι της αρέσει πιο πολύ, τα νούμερα παπουτσιών, το φόρεμα, όλα τα πάντα. Και κανονίσαμε να φτάσουν με το οστιοπλοϊκό, να μην πάρουν τηλέφωνο ότι φτάσανε. Σε πακέτο είχαμε παραλάβει τα πάντα, πιο πριν. Τα πάντα μιλάμε, τα πάντα. Και το πρωί που ξυπνήσανε, της είχε φτιάξει ένα καφέ, που συνήθως της είπε ότι δεν της έφτιαχνε καφέ το πρωί, και από κάτω δύο φάκελοι. Και έλεγε στον πρώτο φάκελο, άνοιξε τον. Τον πρώτο φάκελο της είπε. Το ανοίγει και λέει, θα με παντρευτείς? Και αν πεις ναι, τότε θα ανοίξει τον δεύτερο φάκελο. Του λέει, ναι, θα σε παντρευτώ. Και ανοίγει το δεύτερο, λέει, σήμερα. Και λέει, πώς θα παντρευτούμε σήμερα? Λέει, θα πάρουμε την Ήλα τηλέφωνο. Και παίρνουν εμένα και έρχομαι με τον ηφικό, γιατί είχα κανονίσει με μία μοδίστρα που δουλεύει στο νησί, για να γίνουν οι διορθώσεις. Δεν ξέραμε αν τις έχετε ακριβώς. Να κάνει μια πρόβα. Ναι. Κομμότρια και τα λοιπά, αλλά είχαμε επίσης και το σενάριο νούμερο 2, ότι μπορεί να πει όχι η γυναίκα. Τότε τι θα γινότανε? Όλα άλλα, πίσω Γιάννη τα καράβια. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι. Εγώ πάντως είχα παρατήσει ένα γάμο ανάλογο που το είπε ένα τέταρτο πριν. Παντρευόμαστε. Και τα χαρτιά ήταν έτοιμα και εκεί. Εκεί είχαν γίνει και κάποιες πλαστογραφίες. Γιατί η νύφη μπορεί να βγάλει πιστοποιητικό, να βγάλει χωρίς να υπογράψει η ίδια. Καναδά ήταν, δεν ξέρω πώς γίνεται το πιστοποιητικό. Εντάξει, πλάκα και σε μπαρούν. Πάντως η μητέρα βοήθησε. Μπορεί να έκανε η μητέρα τη βοήθεια. Ακριβώς. Έγινε πότε, το απόγευμα? Σε πόσες ώρες έγινε? Σε δύο ώρες. Όχι σε μένα. Πάλι καλά που δεν την πήρα. Αυτή η ιστορία δεν δικιά μου. Όχι, όχι, λέω για τη δικιά σας την ιστορία. Λέω πάλι καλά που δεν την έβγαλε από το δωμάτιο για να βγει να τα βρει όλα έτοιμα έξω με τον παπά. Έγινε από το πρωί. Δηλαδή αράξανε το βράδυ. Το πρωί με πήρε τηλέφωνο. Ότι αυτά είναι ωραία, ρε Ιορδάνη. Μόνο αυτά είναι ωραία. Της είχα φτιάξει το πρώτο email έτσι όμορφο. Για να το δει, Της το έδωσα για δώρο. Από πού ξεκινήσαν όλα δηλαδή και άρχισε να κλαίει. Είχαμε τέτοιες ιστορίες. Ετών αυτή το ζευγάρι? Το ζευγάρι ήταν μεταξύ 30 και 40. Προς το 40. Εκεί που υπάρχουν οι εκπλήξεις της ζωής. Λοιπόν, να πάρουμε στον κύριο Βαγγέλη. Κάτσε μια στιγμή. Ό,τι θέλεις. Τώρα για πείτε μας και πόσο θα στοιχήσει άμα το κάνουμε αυτό. Θέλετε να κάνετε έκπληξη? Θέλω να σας πω. Μπορεί κάποιος που μας ακούει να θέλει να το κάνει αυτό. Κάτι ετοιμάζεις. Όχι, εγώ ετοιμάζω. Όχι, εγώ είναι. Γι' αυτό το λέω. Για πείτε πόσο θα του. Εδώ έχω είδηση ότι ετοιμάζει. Θα σου το πει μετά, δεν θα το πει στον αέρα τώρα. Γι' αυτό ρωτάει. Πόσο?
Εξαρτάται τι ζητάνε. Αν είναι μόνο η βοήθεια στα χαριά. Όχι, και η οργάνωση του γάμου. Και οργάνωση, εντάξει, ένα μέσο όρο. Μέσο όρο, ναι, αυτό, να πούμε αυτό, τώρα. Μια ενδεικτική τιμή. Που να έχει όμως μέσα λουλούδια, να έχει φωτογράφο κτλ. Μπορεί να είναι. Έχουμε διάφορες τιμές. Σαντορίνη κάνουν όλοι γάμο. Ναι. Από 500, 800 μέχρι 2.000 περίπου είναι το μίνιμουμ που. Μίνιμουμ. 500 έως 2.000 μίνιμουμ. Εξαρτάται τι ζητάς. Καλά, εντάξει, αν κάνεις και την δεξίωση, αν κάνεις και τα άλλα, θα ανεβεί το κομμάτι. Αν βάλεις και τίμιο ξύλο, ναι, να δηλαδή. Όχι, μερικοί λένε στο κάνω. Βάζουν κάποιον άλλον και κάνει τις φωτογραφίες. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. 500 έως 2.000. Εξαρτάται. Καλά, είναι να πάνε να μείνει στο ξενοδοχείο. Εκεί είναι μόνο η τελετή, λέω τώρα. Εξαρτάται τι υλικά θα έχει για να σου φτιάξουν το φαγητό, που λέει ο λόγος. Έχει έρθει κανείς που να πει δεν έχω μία λίμνη να παντρέψει εμάς. Ακόμα το λένε, ειδικά τελευταία που υπάρχει κρίση. Ακρίβεια και εκεί. Ναι, δηλαδή. Να σου πω κάτι, κάποιος ακούει Σαντορίνη, βλέπει μυθικά ξενοδοχεία, βλέπει. Σου λέει θα μου στοιχήσει, ας πούμε, κάνα 100 200 θα μου στοιχήσει. Κατάλαβες, γι' αυτό. Τι 100 100.000 ευρώ. Βέβαια. Γι' αυτό σας το λέω. Εξαρτάται, μπορεί. Εξαρτάται τι είναι αυτό που θα πει. Πόσε καλεσμένε θα έχει. Εξαρτάται πώ. Και αν πληρώσει και το ξενοδοχείο, τι θα τα πληρώσει όλα αυτά. Θέλω να σου πω ότι με λίγα λεφτά μπορεί να το προετοιμάσει αυτό. Έμαθα ότι σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Έμαθα σε ένα άλλο ξενοδοχείο στην ΙΑ πέρσι παντρεύτηκε ο διευθυντή του τουρκικού CNN. Εκεί. Έτσι έμαθα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Δημοσιογράφοι είσαστε, μαθαίνετε πιο πολλά από εμάς. Να ζήσουν τα παιδιά. Να σου πω, άμα έχεις λεφτά, όλα τα κάνεις. Σημασία έχει ότι αυτοί που μας βλέπουν μπορεί και να μην έχουν και λεφτά. Κύριε Βαγγέλη, τώρα άμα θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Μοναδικό. Είναι πραγματικά μοναδικό. Το Travel Channel πριν κάτι χρόνια. Το Travel Channel έχει μια σειρά εκπομπών top 10, τα λέει. Top 10 παραλίες, μεταξύ των οποίων είναι και η Μύκονος, του κόσμου τώρα όλα αυτά. Στα top 10 για να παντρευτείς μέρη, είχε επιλέξει αυτή την ταράτσα, τη δικιά μας, του Λιότοπου, για να παντρευτείς. Νούμερο 1. Νούμερο 1, μας λέει. Νούμερο 1 παγκοσμίως. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Τότε άρχισε και το μεγάλο boom, μπορώ να πω. Δηλαδή αυτό έχει γίνει. Έγινε μεγάλη διαφήμιση. Έγινε τεράστια διαφήμιση. Να σου πω κάτι, ο κόσμος πιστεύει ότι όλα αυτά με την προβολή με τον τουρισμό, ότι κάποιος βρίσκει κάποιο τρόπο και μπαίνει σε όλα αυτά τα πράγματα. Είτε για κάποιους άλλους λόγους, είτε με χρήματα, είτε διάφορα, ότι πιστεύει ότι είναι διαφημιστικά. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Αυτό το παίζουν συνέχεια και βλέποντας ποιοι είναι οι άλλοι ανταγωνιστές, ας πούμε, η λίστα των 10. Για πείτε το άλλο. Πιο απέριτο, το πιο... Εδώ κοιτάει η Τζόρνταν. Αυτό που έχει πιο πολύ, που έχει άμεση επαφή με τη φύση, που δεν χρειάζεται ούτε στολισμού, ούτε λουλούδι, ούτε τίποτα, ήταν η Σαντορίνη, ήταν η Καλντέρα. Από όλη τη λίστα. Είχε βάλει τίποτα, είναι από μόνο του, είναι background από μόνο του. Κοίταξε τώρα, να βλέπεις, κοίταξε. Αυτό το μπλε και το λευκό και το πανόραμα από πάνω, που νομίζεις ότι είσαι ένας αετός, είσαι στα ψηλά και βλέπεις πέρα, όλα τα νησιά, όλη την... Πιστεύεις ότι και με το γάμο θα ψηλώσει κι άλλο η ζωή σου.